μια αντικειμενική προσέγγιση. Πρώτον, διότι δυστυχώς για τη χώρα, γιατί είστε πρωθυπουργός, δεν έχετε πια καμία αξιοπιστία. Είστε αναξιόπιστος και σε προσωπικό επίπεδο. Δεύτερον, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί αν πέτυχε ή όχι το μνημόνιο, έχει να κάνει από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Από τη σκοπιά των εργαζόμενων της κοινωνίας ή από τη σκοπιά. Παρακαλώ, κύριε Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα με διακόψετε. Μισό. Ούτε ο κύριος Κακλαμάς και το δικαίωμα με διακόψει. Μισό λεπτό. Άκουσα όλους τους ομιλητές με μεγάλη προσοχή. Λογοκρισία δεν θα κάνετε σε αυτή την αίθουσα. Ο χαρακτηρισμός αναξιόπιστος. Δεν θα μου κάνετε λογοκρισία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχετε αυτό Κακλαμάνη. Το δικαίωμα να μιλάτε όσο θέλετε, να διακόπτετε όσους θέλετε. Παρακαλώ. Προπή σας. Παρακαλώ. Σεβαστείτε παρακαλώ. Τη Βουλή τουλάχιστον. Παρακαλώ. Σεβαστείτε παρακαλώ. Τη Βουλή την οποία την έχετε αποδυναμώσει. Παρακαλώ κύριε Κακλαμάνη. Κύριε Τσίπρα, μισό λεπτό. Δεν ακούγεται κανείς τώρα. Δεν ακούγεται κανός. Κανείς δεν ακούγεται. Ο χαρακτηρισμός αναξιόπιστος προσωπικά βλέπετε προκάλεσε τις αντιδράσεις αυτές. Είναι πολιτικότατος χαρακτηρισμός. Είναι πολιτικότατος χαρακτηρισμός και επιμένω. Είπα ότι ο Πρωθυπουργός έχει χάσει την αξιοπιστία του, διότι επανειλημμένος έχει καταγραφεί δημοσίως ότι κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Επιμένω. Και ας λέει ό,τι θέλει ο κ. Κακλαμάνης. Δεύτερο λοιπόν, σας λέω ότι από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Από τη σκοπιά των εργαζόμενων και της κοινωνίας. Το αν πέτυχε ή όχι το μνημόνιο, κύριε Κακλαμάνη μου, ή από τη σκοπιά των μεγαλοτραπεζιτών, της οικονομικής ολιγαρχίας και του μεγάλου κεφαλαίου. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν πετυχαίνει το μνημόνιο. Άρα δεν θέλω, κύριε Πρωθυπουργέ, απάντηση γι' αυτό. Θέλω όμως ένα λεπτό, γιατί το δικαιούμαι, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, για να ολοκληρώσω το ερώτημα.